Στα ίσια τώρα, έτσι, κατά το σχόλιο έτσι κι αλλιώς είναι ανώνυμα τώρα τα σχόλια, ε. Όχι, εγώ σκίζω τη γάτα. Κοπανάω το χέρι στο τραπέζι και κάνω αυτό που θέλω. Για χαρά στα φιλαράκια. Μη σερμα το vlog. Και πάλι στις οθόνες σας. Στον Κολωνό βρισκόμαστε και πάλι. Αγαπάμε Κολωνό πολύ. Οδός Ιωαννίνων. Είπαμε, παιδιά, κάνουμε ό,τι κάνουμε εντός περιοχής που μπορούμε. Δεν ξανικόμαστε πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, δεν με χαλάει και καθόλου, έτσι. Τουλάχιστον κάνω, άλλοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι. Lockdown 2 είναι εδώ. Ωραία, θα τα βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια μετά από χρόνια και θα λέμε, θυμάσαι τότε με το lockdown τι τραβάγαμε. Θυμάμαι θα λες, τότε που δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Υπομονή έχω να πω και πάλι σε όλα τα φιλαράκια, να κάνουμε υπομονή πολύ, να περάσει αυτό. Ευτυχώς είναι και χειμώνας, ξεγελιόμαστε και λίγο, λέμε είναι χειμώνας, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει ρε παιδιά, μην γράφει και χιλιόμετρα η μηχανή. Να μου πεις δεν είναι αυτό το επιθυμητό, αλλά τέλος πάντων. Ξεγελάμε τον εαυτό μας, έτσι λέμε δικαιολογίες. Για να ξεγελάμε τον εαυτό μας. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί παίζει πολύ ερημιά, άλλοι τρέχουν, άλλοι δεν έχουν το νου τους, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σταθμό Λαρίσης είμαστε, εδώ από εδώ δεξιά είναι ο σταθμός Λαρίσης. Είμαστε από την πίσω μεριά. Ο καιρός είναι έτοιμος να βρέξει. Να πω ότι τη Χαγιαμπούσα δεν έχει πιάσει ποτέ βροχή. Εύχομαι να μην την πιάσει και τώρα. Να, ο σταθμός εδώ είναι. Ο προαστιακός στην ουσία είναι εδώ. Εδώ που βλέπετε. Τα λέω, μου λέει ένα φιλαράκι από κάτω σε σχόλιο. Σιγά σιγά μαθαίνουμε και την Αθήνα. Εμείς που δεν είμαστε από την Αθήνα, μαθαίνουμε και την Αθήνα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έχω ένα θεματάκι το οποίο θέλω πολύ καιρό να το κουβεντιάσουμε και να το κουβεντιάσουμε έτσι ωραία, έτσι στα ίσια. Έχουμε μηχανές, κουστάρουμε, η μηχανή είναι ακριβώς σπορ, χαλάμε λεφτά, ξοδεύουμε γενικά για τη μοτοσυκλέτα μας, είτε είναι εξοπλισμός είτε είναι αξεσουαράκια. Κακά τα ψέματα είναι η ψυχοθεραπεία μας. Οι περισσότεροι δηλαδή το έχουμε σαν ψυχοθεραπεία. Έχουμε τη μηχανή, μετά από λίγο παίρνουμε αξεσουαράκια, μας ανεβάζει την ψυχολογία από ένα μικρό ως πολύ μεγάλο. Γενικά ρε φίλε, για πες μου, η γυναίκα τι λέει. Θα μου πεις τώρα τι εννοείς, τι εννοώ. Εσείς που είστε μηχανόβοι και έχετε τις γυναίκες στο σπίτι, δεν μιλάω για γυναίκα μηχανόβια, μιλάω για τη γυναίκα του μηχανόβιου. Έχω ακούσει πολλά και διάφορα και τρελά σκηνικά και γι' αυτό πιάνομαι και το λέω. Είναι ρε παιδιά πολλοί οι οποίοι τα κρύβουν όλα. Δεν λένε τίποτα στη γυναίκα. Δηλαδή πηγαίνουν, κάνουν ψώνια και τα κρύβουν. Είναι άλλοι που είναι στα ίσια, τα λένε όλα. Γενικά έχω καταλάβει είναι πώς το πας το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή αν από την αρχή είσαι ξεκάθαρος με τη σχέση σου, τη μελλοντική σου γυναίκα, αυτό συνεχίζει και παραμένει. Έτσι. Τώρα, αν είσαι μεγάλο τρελοκομείο και κορπάς πολύ χρήμα πάνω στη μοτοσυκλέτα και ό,τι συνεπάγεται αυτό, εντάξει, εκεί πέρα ρε παιδιά, δεν ξέρω αν μπορείς να τα πεις όλα στο 100%. Αλλά ξέρω και πολλούς ρε παιδιά που τα κρύβουν, έτσι, δεν τα δείχνουν στις γυναίκες τους. Παράδειγμα, δηλαδή από μία βόλτα, δηλαδή ο άλλος πάει μία βόλτα. Είναι πολλοί ρε φίλε που δεν τους αφήνει η γυναίκα, τους λέει όχι, δεν θα πας βόλτα, θα κάτσεις σπίτι. Τώρα θα μου πεις γίνεται. Παιδιά, γίνεται. Εγώ εντάξει, το έχω δει, γίνεται. Γιατί να μην γίνεται. Σου λέει ρε μεγάλε, έχεις για Κυριακή και θα πάρεις τη μηχανή με τους φίλους να την κοπανίσεις. Δεν θα πας πουθενά. Πίτι θα κάτσεις. Δηλαδή έχω δει πολλά και διάφορα σκηνικά.
Για πείτε, αλλά τώρα παιδιά θέλω σχόλιο στα ίσια, έτσι. Να μιλήσουμε σαν άντρες. Τη σκίζεις τη γάτα, ε? Τη σκίζεις τη γάτα. Ή είσαι τίποτα σκληρό παλικάρι που δεν παίρνει χαμπάρι. Έχουμε βγει στη λεωφόρο Ιωσίων. Δηλαδή, ξέρω παιδιά σκηνικά που ο άλλος διψάει να πάει μια βόλτα και επειδή έχει αυτό το θέμα με τη γυναίκα του, δεν μπορεί να βγει παρά έξω. Ή ξέρω τύπους οι οποίοι κάνουν αγορές, ψωνίζουν πράγματα και δεν τα δείχνουν ποτέ στη γυναίκα, έτσι. Γενικά τα λέτε όλα στη γυναίκα. Και η γυναίκα τι λέει γι' αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να μου γράψετε σε σχόλιο όσοι είστε παντρεμένοι ή είστε σε σχέση και συζείτε κτλ. Και μοιράζεστε κατά κάποιο τρόπο το ταμείο, γιατί εκεί έχεις να λογοδοτείς, έτσι. Είσαι με τη σύντροφό στο σπίτι και έχετε, δουλεύετε και οι δύο, υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Εγώ έτσι ξέρω. Ή που ο καθένα το δικό του τέλος πάντων, αλλά λογοδοτεί ο ένας τον άλλον για κάποια χρήματα που θα χαλάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να ανοίγει ο καθένας να παίρνει λεφτά και να τα σκορπάει. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό? Δηλαδή τι κάνετε, τι λέτε? Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, σαν προσωπική άποψη να σας πω τι και πώς. Αν και εγώ, παιδιά, έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ξεκάθαρος. Το που είμαι, αυτό είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι. Ή ρε παιδιά, με το θέμα της βόλτας. Γιατί ξέρω πολλούς οι οποίοι θέλουν να βγουν μια βόλτα και δεν μπορούν. Δεν τους αφήνει η γυναίκα, έτσι. Και δεν είναι κακό, ρε φίλε, εντάξει αυτό το πράγμα. Σου λέει ρε μεγάλε, μια Κυριακή θα κάτσει στο σπίτι με την οικογένεια, με τα παιδιά. Θα μαγειρεύει, θα πλύνει, θα σιδερώσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν θα πας πουθενά. Εγώ τέτοιου τύπου μηχανόβιου θεωρώ λίγο δυστυχισμένου, να πω την αλήθεια, γιατί έχουν την καψούρα τη μηχανή μέσα του και δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν. Έτσι, δηλαδή τώρα τον έχει μηχανή και να μην μπορεί να ξεμητήσει από το σπίτι. Εντάξει, είναι για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντέξω μια τέτοια γυναίκα δίπλα μου. Το να βρει μηχανόβια γυναίκα για να σε καταλαβαίνει είναι δύσκολο, παιδιά, και είναι και σπάνιο, το ξέρουμε. Μηχανόβιε γυναίκε δεν υπάρχουν, είναι μετρημένε, είναι λίγε και ίσω και οι περισσότερε είναι και κομπλέ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό που λέω. Οπότε οι περισσότεροι, όταν βρεθούν με μια γυναίκα και κάνουν τη σύντροφο τη ζωή του, μερικά πράγματα δεν τα λένε όπω είναι από την αρχή και τα βγάζουν μετά ένα-ένα. Πέφτουν σε τοίχο γιατί η γυναίκα κλωτσάει και κλωτσάει δυνατά, παίζει για καμιά φάπα. Οπότε εκεί πέρα αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό και μετά αρχίζει η ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία δηλαδή ότι δεν πα λίγο παρά έξω, δεν κάνει κάτι, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί το χόμπι σου. Θέλω να μου πείτε εσεί δηλαδή πώ το διαχειρίζετε όλο αυτό. Δεν μιλάω τώρα για του ελεύθερου, έτσι. Οι ελεύθεροι και ωραίοι είναι ελεύθεροι και ωραίοι και ό,τι γουστάρουν κάνουν. Αλλά όπως είπα και πριν, όταν είσαι με μια γυναίκα στο σπίτι, κακά τα ψέματα, στο σπίτι η γυναίκα είναι το αφεντικό. Τώρα, εγώ ξέρω κάποιους από την παρέα, οι οποίοι είναι ρε φίλε, λέω, δεν μασάνε τίποτα. Και τις βόλτες τους πάνε και τα πράγματά τους όλα τα ψωνίζουν όπως θέλουν. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν και με το πώς κινείσαι οικονομικά. Δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνεις να μου παίρνεις μπουφάν ή εξατμίσεις να βάζεις προγράμματα και να μην έχει το σπίτι σου να φάει. Εκεί, sorry ρε φίλε, αλλά είσαι μαλάκας, έτσι. Εκεί πρέπει να καλύπτεις τις προτεραιότητες του σπιτιού σου και μετά να βλέπεις το παράέξω, το χόμπι σου. Αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν γιατί αντιδράει η γυναίκα. Εγώ έχω να πω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι ειλικρινής, να είσαι ξεκάθαρος με ό,τι συνέπεια έχει αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, κάποια στιγμή όλα βγαίνουν στη φόρα και μετά γίνεται η κατάσταση μήλος. Εν ολίγης έχω να πω ότι το κομμάτι μηχανόβιος και γυναίκα, μη μηχανόβια, σύντροφος, σύζυγος και ούτω καθεξής είναι κομμάτι δύσκολο. Είναι δύσκολη η χημεία να ταιριάξει. Επίσης έχει να κάνει πάρα πολύ, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι η αρχή και το τέλος αυτό, ότι το τι κάνεις από την αρχή και το πόσο ξεκάθαρος είσαι. Γιατί αν δεν είσαι ξεκάθαρος από την αρχή, τι έχουμε εδώ, τι έγινε. Μετά, παιδιά, θα τα λουστεί στην πορεία. Δύσκολο κομμάτι λοιπόν η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα, άμα τα πάρει στο κρανίο, δεν μπορεί να την κάνει και καλά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ έχω να πω πάντως, να χαίρεσαι αυτό που έχει, αυτό που γουστάρει, τη μοτοσυκλέτα σου. Είναι πολύ σημαντικό να το ζει, γιατί τα χρόνια περνάνε και αυτά είναι αποθυμένα και μετά βγαίνουν. Και άμα βγουν τα αποθυμένα, παιδιά, είναι μη χειρότερα, μη χειρότερα. Από την άλλη, είναι καλό να είμαστε και λίγο εγκρατείς, να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Γιατί, όπως είπα, είναι ακριβώς σπορ, φεύγουν πολλά λεφτά. Θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά, παρόλο που είναι για την τρέλα μας. Θα πρέπει να είναι σε ένα λογικό επίπεδο. Αυτό, ας πούμε, έχεις μηχανή, λες την πουλάω, πάω να βάλω και άλλα λεφτά να πάρω μια άλλη, ξέρω εγώ. Ενώ η μηχανή σου είναι μια χαρά, ρε παιδί μου. Όλα αυτά λίγο κάπως πρέπει να τα ζυγίζουμε. Εγώ περιμένω το δικό σας σχόλιο. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Στα ίσια τώρα, έτσι. Κατά το σχόλιο, έτσι κι αλλιώς είναι ανώνυμα τώρα τα σχόλια, ε. Όχι, εγώ σκίζω τη γάτα ή κοπανά το χέρι στο τραπέζι και κάνω αυτό που θέλω και μετά στο σπίτι, ναι, αγάπη μου, ό,τι πεις. Έτσι. Και αυτοί που το διαχειρίζεστε σωστά.
τι είναι αυτό που το κάνετε και γίνεται έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω απασχολεί πάρα πολλούς. Πολλοί δεν θέλουν να το κουβεντιάσουν. Πολλοί το αποφεύγουν. Το πνίγουν. Το πνίγουν. Γιατί σου λέει τώρα τι ψάχνεις πληγές που πας και ξύνεις. Όχι, δεν μπορώ. Και γκρίνια και πω και ποιος την ακούει. Είπαμε, παιδιά, το καλύτερο απ' όλα είναι να είσαι ο εαυτός σου και με τον σύντροφό σου και με τη γυναίκα σου. Αν το καταφέρεις και το έχεις πετύχει αυτό, είσαι πετυχημένος και σε σχέση και σε γάμο. Εάν τώρα είσαι τύπος που κρυψίνος, που τα κρύβεις όλα, τα θάβεις, τα κάνεις, τα ράνεις για να την περάσεις, αυτό είναι βόμβα ρολιακή, κάποια στιγμή θα σκάσει. Εντάξει, είπαμε έτσι, καμιά φορά κάνουμε τρελίτσες, δεν τις λέμε στο 100%, μπορεί να το πούμε στο 70%, στο 80%, αλλά γενικά το να τα θάβεις, να τα κρύβεις όλα, να μην ευχαριστιέσαι το χόμπι σου, τη μοτοσυκλέτα σου, γιατί δεν σε αφήνει η γυναίκα. Εντάξει, για μένα είναι λίγο τραγικό και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Θεματάκι που ήθελα καιρό να σας ρωτήσω, καλά μου φιλαράκια, και τώρα με την ευκαιρία με τις κορονοβόλτες που παίζουν, θα έχουμε έτσι πολλά και διάφορα περίεργα θεματάκια. Ανοίγουμε το φάκελο των περίεργων θεμάτων. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τα κάνουμε όλα για να περάσει και λίγο καιρός, να τελειώσει και αυτό, να ξαναβγούμε στους δρόμους, να ισιώσουμε. Τι να σας κάνω τώρα, μοτοβλόκ με μηχανές και τι να σας λέω για αγορές και τέτοια. Τι όρεξη να έχεις τώρα για αγορές μέσα στην καραντίνα. Οπότε ανοίγουμε διάφορα θέματα, άλλα που καίνε και άλλα που δεν καίνε, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα του τι γίνεται. Αυτά, καλά μου φιλαράκια. Να είστε καλά, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα τώρα στην καραντίνα, να κάνετε διάφορα πραγματάκια. Βιντεάκια του Mr. Motovlog να βλέπετε, να πατάτε και ένα like από κάτω, να γουστάρετε, να γουστάρω κι εγώ. Το σχολιάκι σας απαραίτητα και πάμε παρεούλα. Να είστε καλά, καλά μου φιλαράκια, θα τα πούμε πάλι, για χαρά, για χαρά.